Να ξεκινήσουμε, κύριε Παντελίδη, από το τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στο να θέσετε υποψηφιότητα για το εμποροβιοτεχνικό επιμελητήριο νομικός άνοιξης. Όλα τα προηγούμενα χρόνια είμαι ένας άνθρωπος που λόγω της φύσης της δουλειάς μας και της αγωνίας που έχουμε καθότι επενδύουμε συνεχώς, αγωνιούμε για το αύριο της περιοχής. Και όλα αυτά τα χρόνια καταθέταμε συνεχώς προτάσεις για το πώς πρέπει να κινηθεί η περιοχή μας στην επόμενη περίοδο, τις δίκες αναπτυξιακής μετάβασης που ευαγγελίζονται από τα κεντρικά και τις απολιγνητοποίησεις που βλέπουμε ότι δεν πετυχαίνει ακόμη. Θεώρησα ότι το επιμελητήριο, καθότι το ζω τα τελευταία 7 χρόνια που είμαι κλεγμένος εκεί, είναι σε αδράνεια. Είναι ένα εργαλείο το οποίο, εφόσον ενεργοποιηθεί, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ειδικά για τους μικρομεσαίους. Είναι και η κρισιμότητα των καιρών. Είναι, είπατε, απολιγνητοποίηση, μετάβαση. Ξέρετε, είναι πολύ κρίσιμο αυτό το χρονικό διάστημα και αποφάσεις που θα πάρθουν και που έχουν πάρθει. Ξέρετε, δεν μου ήταν θα μια. Θα μας καθορίσουν το μέλλον. Ακριβώς. Δεν μου ήταν μια εύκολη απόφαση, ούτε μια απόφαση της στιγμής. Ήταν κάτι το οποίο το σκέφτηκα πάρα πολλές φορές. Η παρακίνηση των φίλων και των συνεργατών που αυτά τα χρόνια πορευτήκαμε μαζί και στο επιμελητήριο, αλλά και πορευόμαστε στην επιχειρηματική μας ζωή, σίγουρα με βοήθησε. Θεωρώ ότι έχω ιδέες και απόψεις, αλλά κυρίως όρεξη για να ενεργοποιήσουμε αυτό το θεσμό. Έχω δει τις δυνατότητες του θεσμού. Ίσως το ότι έχω σχέσεις με προέδρους και φίλους κάτω στην Αθήνα που εμπλέκονται ενεργά με τα επιμελητήρια. Και είδαμε τι δυνατότητες υπάρχουν και πόσα μπορεί να κάνει ένα επιμελητήριο και πόσα δεν κάνει το δικό μας επιμελητήριο, ήταν ίσως ο κύριος λόγος για να αποφασίσω να βγω πιο μπροστά, συνθέτοντας μια ομάδα ανθρώπων η οποία σαν πρώτο ξεκίνημα αυτή τη στιγμή είναι 45 και καθημερινά αυξάνονται και άλλοι. Θέλουμε να προσφέρουμε κάτι στην επιχειρηματική ζωή του τόπου μέσα από το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο έχει δυνατότητες, είναι ένα εργαλείο το οποίο εφόσον ενεργοποιηθεί θα είναι καλό για όλους. Και φυσικά με ενοχλούσε και η αδράνεια στο κομμάτι των παρεμβάσεων όλο το προηγούμενο διάστημα. Ξεκινώντας από το φορολογικό νομοσχέδιο που δεν κατέθηκε. Νιώθατε ότι απλά παρατηρεί τα γεγονότα που συμβαίνουν για την επιχειρηματικότητα της περιοχής? Θεωρώ ότι η σημερινή διοίκηση αρκέστηκε στο μια από τα ίδια και να μην χαλάσουμε τη ζαχαρένια κανενός. Να μην είμαστε απέναντι σε κανέναν. Πλησιάζει μια εκλογική χρονιά και δεν θα έπρεπε να ασχολείται με τα κακώς κείμενα. Εμένα είναι έτσι ο χαρακτήρας μου που θεωρώ ότι είναι ασυμβίβαστος και με ενοχλούσαν διάφορα πράγματα. Κάποια από αυτά ήταν οι παρεμβάσεις που θα έπρεπε να γίνονται. Δεν γίνεται να βγαίνουν τα προγράμματα της απολιγνητοποίησης, να λέμε όλοι ότι είναι προβληματικά και το επιμελητήριο να μην έχει κάνει καμία δράση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είπα ότι είτε θα έπρεπε να είναι εκεί στην κατάρτιση των προγραμμάτων, θέτοντας καλύτερους όρους ώστε να ενταχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν ήταν και δεν εισακούστηκαν, θα έπρεπε να δείξουν αντίδραση. Εάν δεν ήταν, είναι ακόμα χειρότερο. Άρα, απόφαση για σύγκρουση προκειμένου να υπερασπιστούν κάποια δικαιώματα, κάποιες ευκαιρίες που δεν πρέπει να χαθούν. Είναι αυτονόητο ότι ένα μεγάλο κομμάτι του επιμελητηρίου είναι ο συνδικαλισμός των επιχειρήσεων. Είναι ναι μεν ο σύμβουλος της κυβέρνησης για όλα τα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας, από την άλλη όμως είναι και ένα συνδικαλιστικό όργανο των επιχειρήσεων που θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερο συγκρουσιακό. Γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των επιχειρήσεών μας, αλλά κυρίως της περιοχής μας. Γιατί η δικιά μας περιοχή έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα αυτή την περίοδο. Η Ελλάδα βλέπουμε ότι βγαίνει από την κρίση, οι δείκτες ενεργείας μειώνονται και η δική μας περιοχή από το 2019 και μετά με την εξαγγελθής απολιγνητοποίηση ερημώνει. Και έτσι κι αλλιώς και το συμφέρον των επιχειρήσεων είναι συμφέρον του τόπου και της περιοχής. Τα κόμματα τι ρόλο μπορούν να έχουν σε αυτές τις εκλογές, στην κατάρτιση ψηφοδελτίων ή ενδεχομένως στην προσπάθεια και στην διοίκηση του επιμελητηρίου? Σίγουρα πολλές φορές τα κόμματα καταρχάς δεν ασχολούνται. Ασχολούνται οι άνθρωποι των κομμάτων. Εγώ έχω πάρει μία απόφαση τελευταία χρόνια. Να το κάνω πιο ευθύ το ερώτημα. Έχετε κάτι που σας οδηγεί σε αυτό, έναν κομματικό μανδύα ενδεχομένως, ή αυτό τον αφήνουμε στην άκρη? Εδώ μιλάμε για το μέλλον των επιχειρήσεων. Είναι το μόνο που δεν έχω. Καταρτίζουμε ένα ψηφοδέλτιο εντελώς ακομμάτιστο με ανθρώπους όλων των πολιτικών χώρων που όταν θα ακούσετε τα ονόματα που θα ανακοινωθούν θα δείτε πόσο κραυγαλαία ονόματα άλλων χώρων από αυτών που όλοι ξέρουν ότι εγώ ανήκω υπάρχουν μέσα σε αυτό. Εγώ δεν έκρυψα ποτέ το τι κόμμα είμαι. Παρ' όλα αυτά έχω και 3 παράσημα. Έχω 3 διαγραφές, τις 2 από το ΜΕΑΡΧΙΣ και τη μία από την ΟΝΕΔ παλαιότερα, γιατί πάντοτε έλεγα την άποψή μου. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που μπορώ να δεχτώ μία γραμμή
την οποία δεν την πιστεύω μέσα μου. Η τελευταία μου διαγραφή ήταν όταν ήμουν τομεάρχη στο νομό Καστοριάς, που σχολίασα για την επιδότηση του ρεύματος προς τις επιχειρήσεις, που ήταν κάτι εχθρικό προς την κυβέρνηση αυτό που έκανα. Δεν φοβάμαι να συγκρουστώ. Είναι δεδομένο ότι θα υπερασπιστώ τα συμφέροντα πρώτα απ' όλα της επιχείρησης, των επιχειρήσεων και της περιοχής μας, και γι' αυτό δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα. Είμαστε ευχαριστημένοι από την κατάρτιση, μάλλον από τις ευκαιρίες που δίδονται στις υφιστάμενες επιχειρήσεις από το πρόγραμμα της απολυμνητοποίησης. Ακούω γκρίνια ότι περισσότερες ευκαιρίες είναι για αυτές που ενδεχομένως θα έρθουν παρά για αυτές που ήδη λειτουργούν στην περιοχή. Δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ αυτό που παρατήρησα διαβάζοντας τα προγράμματα και όταν πήγα και παρακολούθησα την ενημέρωση που έκαναν για τα προγράμματα, είδα ότι υπάρχουν δύο προγράμματα καταρχάς. Το μικρό πρόγραμμα που είναι μέχρι 100.000 ευρώ θα έπρεπε να απευθύνεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και έστω στις μικρομεσαίες. Αυτές που έχουν ένα μαγαζί με έναν εργαζόμενο, με δύο εργαζομένους, και θα ήθελαν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν. Αυτό τους αποτρέπει αυτό το πρόγραμμα. Γιατί έχει τρεις όρους πάρα πολύ δύσκολους. Όταν για μία επένδυση 100.000 σου ζητάει να έχεις 100.000 μπροστά, ενώ η επιδότηση του προγράμματος είναι 70, το λογικό θα ήταν να σου ζητήσει την ίδια συμμετοχή, το 30%, φυσικά ο καθένας θα το ζητούσε. Κυρίως όμως σου ζητάει να απασχολήσεις δύο επιπλέον άτομα. Όταν εσύ έχεις δύο άτομα ή ένα άτομο και σου ζητάει δύο επιπλέον, είναι πρόβλημα. Άρα, όσον αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης και στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, θεωρώ ότι αυτό το πρόγραμμα αποτυγχάνει. Παρ' όλα αυτά, όταν συζήτησα με την διοίκηση του ΔΑΜ, καθότι είμαστε προσωπικοί φίλοι και με τον Πελοπίδα τον Καλλύρη, είδαμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτό το πρόγραμμα. Από ποιους? Από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα να απασχολήσουν δύο επιπλέον άτομα, εφόσον παίρνουν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο 100.000 και θα απασχολήσουν δύο επιπλέον άτομα. Άρα, εμείς τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε ένα νέο πρόγραμμα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για την ανακαίνισή τους, για την αναβάθμισή τους, για την ενεργειακή τους αναβάθμιση, που να έχει πολύ πιο ευνοϊκούς όρους όμως στο κομμάτι της απασχόλησης εργασίας. Όσον αφορά το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο είναι από 500.000 μέχρι 12 εκατομμύρια και απευθύνεται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όπως καταλαβαίνουμε, εκείνο έχει πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά. Και να σας πω γιατί το πρώτο είναι προβληματικό. Γιατί δεν υπήρχαν πολλά διαθέσιμα κεφάλαια. Άρα έπρεπε να κάνουν πολύ πιο δύσκολους τους όρους, ώστε να μην ενταχθούν τόσες επιχειρήσεις όσες θα θέλαν. Άρα εμείς σαν περιοχή οφείλουμε να ζητήσουμε αύξηση του συνολικού ποσού των κονδυλίων που διατίθενται για τη Δυτική Μακεδονία. Για τον νομό Κοζάνης δεν μπορεί να είναι ισόρροπα με τη Φλόρινα ισόποσα 6,3 και 6,3 εκατομμύρια ευρώ. Θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερα για τον νομό Κοζάνης. Γιατί και πληθυσμιακά και από άποψη επιχειρήσεων είμαστε υπερδιπλάσιοι. Πότε θα είμαστε έτοιμοι σε σχέση με την κατάρτιση του ψηφοδελτίου? Οι εκλογές είναι το Δεκέμβρη και είναι δεδομένο ότι μετά από τρεις συνεχόμενες αναβολές οι εκλογές θα γίνουν κανονικά. Οι εκλογικοί κατάλογοι κλείνουν 40 ημέρες πριν από τις εκλογές και εκείνη είναι η καταληκτική ημερομηνία και για τις υποψηφιότητες. Άρα είναι δεδομένο ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θα γυρνάμε όλο το νομό, θα επισκεπτόμαστε τις επιχειρήσεις μία-μία, θα προσπαθούμε να μοιράσουμε το όραμά μας και να το επικοινωνήσουμε προς τα έξω. Θα καταρτήσουμε το επόμενο διάστημα και το πρόγραμμα του συνδυασμού, το οποίο θα πάρουμε όλες τις θέσεις και τις δικές μου και των υποψηφίων και θα τις βάλουμε στο φυλάδιό μας. Θα το επικοινωνήσουμε, θα κάνουμε θεματικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα αφορούν καθαρά και μόνο την επιχειρηματικότητα και δεν θα είναι μια προεκλογική εκστρατεία όπως τις ξέραμε μέχρι τώρα, με μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις που απλά μαζεύουμε φίλους γνωστούς και συγγενείς για να δείξουμε δυναμική. Θα είναι συγκεντρώσεις οι οποίες θα είναι χρήσιμες και ωφέλιμες για τον επιχειρηματία της περιοχής. Επομένως και το ψηφοδέλτιο, μέχρι και την τελευταία μέρα που θα μας δοθεί η δυνατότητα, θα προστίθενται άτομα. Γιατί όταν σήμερα, 11 μήνες πριν από τις εκλογές, είμαστε σε αυτό το επίπεδο, 10 μήνες πριν τις εκλογές, καταλαβαίνετε πόσο δυνατό θα γίνει. Και δεν είναι απλά 45 άνθρωποι οι οποίοι τους μαζέψαμε και είπαμε, ελάτε να κάνουμε ένα ψηφοδέλτιο. Κάθε ένας από αυτούς εκπροσωπεί έναν κλάδο επιχειρηματικό, μία περιοχή και τη δουλειά του. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.